ντυθεί. Τώρα όμως σήμερα, Νατάσα, έχεις ντυθεί πολύ 90s. Βλέπω ψιλοκάβαλο παντελόν. Ναι, σηκωθώ λίγο να με δείτε, να με καμαρώσετε. Ναι. Πού μπορώ. Λοιπόν, ψιλοκάβαλο κυρίως το ψιλοκάβαλο, εδώ που έχει φτάσει... Πάμε. Χαμηλό μάσκαλο. Στο λαιμό έχει φτάσει. Λοιπόν, Τατιάνα, γιατί ντύθηκα έτσι σήμερα. Ντύθηκα έτσι σήμερα για να σας πω ότι, κορίτσια, ο εφιάλτης των 90s επέστρεψε όχι μόνο στο styling, αλλά και στα μαλλιά. Είναι και ο εφιάλτης των 90s εκεί, των 90s. Ο εφιάλτης των 90s είναι και αυτός εκεί και έρχεται να σου κάνει παρέα. Πω ένα αγόρι. Εντάξει, είναι Beverly Hills η φάση, είναι Beverly Hills. Μανίκα, νιώσε λίγο. Συγγνώμη. Εμένα μου θυμίζει και λίγο Dirty Dancing. Να σου πω την αλήθεια μου. Αλλά άκουσα ότι ήταν πιο πριν. Εσείς το Beverly Hills το ξέρετε. Patrick Swayze. Φτιάξε τη ζώνη σου, παιδί μου. Φτιάξε εδώ. Τι είναι αυτή η ζώνη εδώ. Συγγνώμη, τα 90's, ας πούμε, τι ήταν. Είχανε ζώνη με εγγράφα εδώ. Ζώνη με εγγράφα. Είχανε σηκωμένο γιακά και τζινάκι. Είχαν αυτό το παπουτσάκι. Ισχύει ότι παίρνανε και τέτοια από μάρκες αυτοκινήτων και τα βάζανε και τα κάνανε γκράφερ. Εσύ που δεν ξέρεις, σε παρακαλώ, τώρα εντάξει, κάτσε να τα πούμε εμείς αυτά. Πω, μας πάει τη δουλειά, λοιπόν. Και επιστρέφηκε το μαλλί, το 90. Ως προς το hair styling. Τα πιάνα, κορίτσια, παιδιά. Παιδιά, εγώ. Στο Fashion Week που τελείωσε πριν από κάποιες εβδομάδες στο Παρίσι, τρεις βασικοί οίκοι, Στέλλα Μακάρνεϊ, Ζαν Πολ Γκορτιέ και Μπάρμπαρα Μπούι, έδειξαν τρία χτενίσματα τα οποία ήρθαν από τα 90's κατευθείαν. Να σας δείξω. Το ένα είναι το κοκοράκι. Όλες κάναμε. Ο Δημήτρης θα μου κάνει σε λίγο ένα κοκοράκι στα μαλλιά. Όλες το κάναμε στο σχολείο, θα το ξαναθυμηθούμε. Αυτό είναι αυτό που έλεγε στην Τόλμη και Γοητεία. Μόνο με τέτοιες αναφορές. Τόλμη και Γοητεία. Ο δεύτερο είναι κάποια αξεσουάρ στα μαλλιά. Τι θα δείξουμε. Αυτά είναι τα λεγόμενα scrunchies. Τα scrunchies τα έχεις γράψει στο T-Life τουλάχιστον πριν το καλοκαίρι ή ένα χρόνο. Ένα χρόνο. Όταν θέλω να σου πω, για κάποιο ανεξήγητο συναισθηματικό λόγο, έχω φυλάξει scrunchies στο σπίτι μου από τα 90's και τα είχα δώσει, τα είχα βάλει στην ντουλάπα της κόρης μου. Και τώρα αυτό το πράγμα το οποίο θεωρούσαμε κάποτε άθλιο, άθλιο δηλαδή, υπήρχε μια εποχή που ήταν κιτσιά μου το έχεις πει, τα απόλυτη κιτσιά, ήταν σύμβολο της Κατηνιάς αυτό κάποτε, όταν είχε ξεπεραστεί. Όταν είχε ξεπεραστεί. Τώρα όμως... Χάλια. Τώρα επανέρχεται. Λοιπόν, πας τα βουτάς από την κόρη. Τα βουτάω την κόρη, ναι. Τα βουτάς από την κόρη και τι κάνεις, σηκώνεις το μαλλί εδώ όρθιο, τσακ και πάρα πολύ πρόχειρα, βάζεις και ένα σκράντσι. Ποιο θα βάλεις? Να βάλω αυτό που είναι το υπερκίτς. Ναι. Να το τερματίσω. Δημήτρη, συγγνώμη που σου κλέβω λίγο τη δουλειά, αλλά να θέλω έτσι να... Και τι κάνεις, φέρνεις αυτό, πολύ τάση στα catwalk. Τι κάνεις, το βάζεις τέρμα την κοτσίδα πάνω, τη φέρνεις λίγο δεξιά ή αριστερά, βάζεις και το σκράντσι και τελειώνεις. Άλλο αξεσουάρ μαλλιών. Παιδιά, είναι ταξίδι στο χρόνο η μόδα, έτσι. Και λίγο έτσι. Ταξίδι, τα παιδικά μας χρόνια είναι αυτό τώρα. Έχεις με την κοτσίδα στο πλάι. Beverly Hills έχω στηθεί 9 η ώρα να δω και έχω διάβασμα για την επόμενη μέρα, αλλά θα δω Beverly Hills. Ανά, και εδώ είναι μια φωτογραφία από τότε που πρωταγωνιστούσα στο Beverly Hills. Τατιάνα, γιατί με πήρατε με τα γραφεία από εκεί, αλήθεια είναι. Σε έχουν βάλει με Photoshop τώρα, το πρόσεξε. Έδιωξα την πρέντα και μπήκα. Εμείς ο δίπλα, να εκεί. Πώς λέγομαι? Μπράντον λέγεσαι, δεν έχει καταλάβει. Λοιπόν, δεύτερο. Του μοιάζει το μεταξύ του Μπράντον. Δεν είναι και τόσο ωραίο. Το κοκοράκι και με αυτά. Είσαι πιο ωραίο από τον Μπράντον. Πρέπει να το ομολογήσουμε. Είσαι πιο ωραίο. Καλά, χαμό. Άλλο αξεσουάρ που έχει επιστρέψει είναι αυτό εδώ. Θα τα βάλω όλα πάνω. Θα τα βάλω, εννοείται. Τι είδε εγώ, πόσα έχω μάθει εδώ πέρα. Αυτό το θυμάστε. Το πέρα και το σπάω. Ήρθε και με τσάξι, μου λέει το θυμάμαι από τη μαμά. Και είναι και για τις γυναίκες που θέλουν να τους πέφτουν τα μαλλιά μπροστά στο πρόσωπο. Είναι πολύ ωραίο, σαν αξεσουάρ από τα πιο ιδιαίτερα. Αυτό το είδαμε στον οίκο Μπάρμπαρα Μπούι. Μπαίνει πάρα πολύ εύκολα και ίσως με τυφλό σύστημα θα μπορούσε να πει. Το οποίο αυτό είχε φύγει για το τραβάμε, καμιά δεκαετία τουλάχιστον. Και κάνει αυτό το ζιγζακ εδώ στα μαλλιά που ήταν τότε...
Σαν 90s. Αυτό. Δεν έχει φύγει. Αριστερά είναι η φωτογραφία από τα κάτω. Δεν έχει φύγει, το έχει η γιαγιά μου. Και εγώ σου λέω απλά κατά το έχει η γιαγιά μου. Επίσης να πω κάπου εδώ ότι και το μακιγιάζ μου σήμερα είναι 90s. Να μην πείτε ότι ξαφνικά τρελάθηκα και έχω πιο σκούρο περίγραμμα στα χείλη. Και πιο ανοιχτό μέσα και καφέ ματόλα και αυτά. Το έχω γι' αυτό το λόγο. Και τι θα θέλατε να θα λέγατε να θυμηθούμε λίγο και το κοκοράκι και να μου κάνει ο Δημήτρης ένα πολύ γρήγορο κοκοράκι τώρα. Για να ταιριάξει με το μανίκα ο οποίος έχει κοκοράκι ούτως ή άλλως. Το πιο κοκορά. Είμαι κόκορα. Είναι ο κόκορα εδώ πέρα. Το πιο κοκοράκι όλες οι γυναίκες νομίζω έχουν κάνει και από παλιά αλλά και τώρα βλέπουμε ότι. Εγώ όταν ξεκίνησα είχα κάτι κοκοράκια. Να το κοκόρι, έβγαινα στις ειδήσεις τόσο το μαλλί. Κάνετε μια αυστηρή φράτζα, πολύ από εδώ, λοξί κιόλας λίγο. Φέρνετε τα μαλλιά σας πίσω από τη μια πλευρά και παίρνετε. Και αν τα μαλλιά είναι πολύ λεπτά οτιδήποτε, ρίχνετε black και κρεπάρετε. Επίσης να πούμε ότι στα 90's οι πωλήσεις των λακ ήταν πάρα πολύ αυξημένες. Όντως ήταν. Γινόταν χαμός. Όλες οι εταιρείες στηρίζονταν στις πωλήσεις που είχαν οι λακ. Κρεπάρετε περίπου 4 δάχτυλα από την ρίζα. Πολύ απλά. Βλέπετε, δεν κάνω κάτι το ιδιαίτερο. Είναι πολύ απλό. Όλες οι γυναίκες έχετε μια χτένα σίγουρα μέσα στις άντρες σας. Λοιπόν, τρεπάρετε. Τατιάνα, θα το ξανάκανες αυτό. Άκου να δεις τι παθαίνω εγώ με τις τάσεις της μόδας. Τις βλέπω. Και λόγω τη live πια πριν σκάσουν. Ωραία. Από νωρίς. Τις μαθαίνω, τις εμπεδώνω. Δεν τις τολμάω αμέσως. Περνάει λίγος καιρός. Αρχίζουν δειλά-δειλά. Φοριούνται πρώτα από τις φασιονίστας, οι οποίες τις τολμάνε από την αρχή. Εγώ, επειδή έχω μία λίγο πιο, αν θέλεις, κλασική προσέγγιση της μόδας, πρέπει να γίνει πιο hot η τάση, πιο ευρείας για να τη βάλω. Δηλαδή, δεν θα σου βγω πρώτη και καλύτερα με το, καλύτερη με το κοκόρι. Με το κοκόρι, θα περιμένω λίγο και θα το βάλω μετά. Σε πόσο διάστημα πιστεύεις από τώρα θα το βάλω? ενδέχεται να περιμένω και να περάσει τάση να τα φέρω. Εδώ έχουμε κάνει το κοκόρι μας, έχουμε κρεπάρει, στρώνουμε τις φύτρες μας. Και στην περίπτωση για να φαίνεται ακόμα αυτό το βάθος που είχε παλιά, θα πάρετε και θα βάλετε με τα δάχτυλά σας λακ στη ρίζα. Σαν τη Μαρία Χωακίνα στο καρουσέλι. Λοιπόν, τι είναι αυτό κατεβάστε. Που μου λες. Δεν έβλεπες καρου... Δεν έβλεπες. Και μετά μου λες εμένα. Ναι, αυτό Παμπλό. Δεν έπαιζε. Εσύ τα βάλετε εδώ. Ο Παμπλό και αυτή είναι η νέα γενιά. Νέα γενιά του Μαρία Χωακίνα στο καρουσέλι. Δεν ξέρω. Και να πω και ένα ρόλο μισό. Για να μην σας πέσει καθόλου, αν δεν ξέρετε να το κρεπάρετε πάρα πολύ καλά. Θα ρίξετε λακ και με το πιστολάκι σας θα φέρετε πολύ κοντά το ζεστό πιστολάκι στη ρίζα και έτσι θα τα κοκαλώσει και θα είναι ακόμα πιο δυνατό το κάρμα μας. Να σου πω κάτι, είναι και κάπως σεξι αυτό με έναν τρόπο. Ξέρω εγώ το βλέπω λίγο, μήπως επειδή ψήλωσα μου φαίνεται περισσότερο σεξι. Αλλά νομίζω ότι είναι κάπως ωραίο. Θα το ξανασυνηθίσουμε και το κοκοράκι. Σιγά σιγά, σε μικρές δόσεις θα το πάρουμε και μετά θα το φορέσουμε όλοι. Και στοιχηματίζω Τατιάνα, θα το δούμε και σε κάποιες διάσημες τους προσεχείς μήνες, όπως την Άπη να κάνουμε στο τη live. Αυτό λοιπόν, Δημήτρη Σταματίου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένας από τους καλύτερους hairstylists που υπάρχουν στην Ελλάδα και make-up artist και καταπληκτικός, με έχει φτιάξει και εμένα, είναι ο απόλυτος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νατάσα Μπερέκου, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε τον Μπράντον, ο οποίος συνεισέφερε και αυτό στο θέμα.